Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν Χάρκοβο και Ντονιέτσκ. Από τους βομβαρδισμούς, τουλάχιστον 6 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους. Στον αντίποδο, οι Ουκρανοί σφυροκοπούν τον Μπριάνσκ και το Κουρσκ στην Κρυμαία. Μετά από επίθεση με ντρόουνς, ένα εργοστάσιο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλο το εργοστάσιο, επηρεάζοντας έκταση 400 τετραγωνικών μέτρων. Οι ρωσικές αρχές εξετάζουν την απομάκρυνση των κατοίκων 14 χωριών στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά ότι η Ουκρανία χρειάζεται 25 συστήματα αεράμινας Patriot και περισσότερα πολεμικά αεροσκάφη F-16. На думку наших військових, нам потрібно 25 систем. Це ж повністю закрите небо України. We will continue to stand with Ukraine, and when, if and when they believe further diplomatic steps are with Russia are appropriate, we will support them in that decision. Από την πλευρά της, η γερμανική κυβέρνηση απέρριψε το ενδεχόμενο παράδοση μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία. Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει διαθέσιμο το συγκεκριμένο τύπο μαχητικού αεροσκάφους και δεν έχει νόημα να παραδοθούν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διάφοροι τύποι αεροσκαφών. Ως αγγελιοφόρος του Ντόναλντ Τραμπ λειτουργεί ο Βίκτορ Όρμπαν. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, αφού πρώτα μίλησε με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, έστειλε επιστολή στα 26 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και εφόσον εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ σε επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου, θα είναι αυτός ο οποίος θα μεσολαβήσει, ούτως ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Όλα αυτά την ώρα που Ρωσία και Κίνα συνεχίζουν τις αποκοινού ναυτικές ασκήσεις στη Νότια Κίνα.